Ο Λαμπαδιστής για να στολιστεί με το φως της Τριαδικής Θεότητος επαρεχώρησε ο Θεός μάλλον πρώτα να χάσει το σωματικό του φως, να τυφλωθεί. Και όμως αυτός ο σταυρός, αυτός ο πόνος, αυτή η θλίψη δεν έγινε κατάθλιψη. Αυτό είναι ένα φοβερό μήνυμα για όλους εμάς τους ανυπάκους, τους ανυπόμονους, που όταν έρθει μια ασθένεια θλίψης, θάνατος αγαπημένου μας προσώπου ή ένα περιστατικό όπως αυτά που συμβαίνουν τώρα σε όλη την οικουμένη, λοιμή, σεισμοί, καταποντισμοί, φωτιές, πλημμύρες, ξηρασίες, ένεκεν των αμαρτιών μας, όλων, κλήρου και λαού. Χάνουμε αυτήν την προοπτική, ότι αυτά όλα μπορούν να συμβαίνουν, όχι απλά και μόνον ένεκεν των αμαρτιών μας, αλλά για να μας βοηθήσουν στη μετάνοιά μας. Στο να γίνουμε κι εμείς λαμπαδιστές, φωτοστόλιστοι δηλαδή. Λαμπαδιστής είναι αυτός που βγάζει φως. Βεβαίως ο Άγιος λέγεται και λαμπαδιστής γιατί κατάγεται από τη λαμπαδούν. Όμως λέει στο βίο του ότι έβλεπαν οι τότε μαραθεύτες πριν 900 χρόνια που έζησε ο Άγιος πάνω από τον τάφο του να αναδύεται φως. Φως. Δείγμα του ότι όλα αυτά τα χρόνια που έζησαν αυτά, που δεν ήταν και πολλά, πόσα έζησε Πάτερ Ιάκω, 10 χρόνια. Από τότε που τυφλώθηκε, 10 χρόνια έζησε, από τα 15 στα 25. Αυτά τα 10 χρόνια τα αξιοποίησε. Πώς αξιοποιούμε τα χρόνια μας. Είναι η έννοια που έχω για τον εαυτό μου. Όταν τον βλέπω πολλές φορές να εχμαλωτίζεται από τις πληροφορίες του τηλεφώνου, του κινητού τηλεφώνου, από κάτι που όλοι έχουμε. Από τα τηλέφωνα τα πολλά, από τη φλιαρία. Κάμαμε τη ζωή μας, όπως λέει και ο ποιητής, μια ξένη φορτική. Γιατί δεν τη γεμίζουμε με φως Χριστού. Και μετά έρχονται τα παιδιά, τα εγγόνια δεν έχουν να πάρουν τίποτε. Ούτε από τον πατέρα, ούτε από τη μάνα, ούτε από τη γιαγιά, ούτε από τον πάπα. Τα παιδιά είναι φως που θέλουν από μας. Είναι Χριστό που θέλουν από μας. Χριστέ το φως το αληθινό. Να τα έχουμε αυτά λίγο έννοια. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά. Σαν τα κουδούνια, τα ξυπνητήρια. Λέει ο Χριστός, ξυπνήστε. Εγώ είμαι το φως το αληθινό. Μη σας ξεγελούν οι Ευρώπες και τα χρήματα, οι δόξες και οι δονές. Και η σήμερα εορτή αυτού του νεαρού Αγίου, του Αγένιου, όπως βλέπετε, αυτό μας υπενθυμίζει. Πώς αξιοποιούμε τον χρόνο μας. Ο Άγιος Ιωάννης πραγματικά εφήρμοσε τον που λέει η Παλαιά Διοθήκη. Τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Άλλοι για να ζήσουν τη ζωή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου πρέπει να ζήσουν 1000 χρόνια. Αλλά η ζωή μας δεν πάει συνήθως 1000 χρόνια. Γι' αυτό να έχουμε έγνοια. Το χρόνο μας. Πώς το φωτίζουμε. Για να έχουν και τα παιδιά μας δικαίωμα στο φως σε όλα αυτές τις δοκιμασίες που έρχονται. Για να βγουν και αυτοί νικητές του θανάτου, νικητές της αμαρτίας,
νικητές του διαβόλου, όπως εξήλθεν ο Άγιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής και όλοι οι Άγιοι. Όλοι οι Άγιοι. Καλή δύναμη να έχετε, από ό,τι ξέρω έχετε παράκληση και χαιρετισμούς του Αγίου, 5 η ώρα εδώ στο μοναστήρι. Όσοι είστε πλησίον, προσέλθετε. Ευχαριστούμε, Πάτερ Ιάκωβέ μου, ως προϊστάμενος της Μονής, μαζί με όλους τους συνεργάτες σου, με όλους τους ανθρώπους, τους κληρικούς και λαϊκούς, και τους ανθρώπους του Καλοπαναγιώτη και όλης της Μαραθάς σας, και τους καλούς μας ιεροψάλτες, που ζήσαμε αυτήν τη δοξαστική, μυσταγωγική, θεία λειτουργία, γεμάτη φως. Και όπως έλεγε η Αγία Γερόντισσα σε Γαλακτία, το φως του Θεού δεν είναι μόνο για να λάμπει, είναι ένα φως γεμάτο πληροφορίες. Ανάλογα με τα ερωτήματά μας, είναι και το φως που έρχεται από τον τρίφωτον Θεό μας. Καθότι φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Ιωάννης το αντελήφθηκε αυτό. Μέσα στην τύφλωσή του εφωτίστηκε. Ο Θεός να μας αξιώσει και εμάς. Και έλεγε και η μακαρίστη Σαϊμάνα μου, η αγιασμένη Μιλιά, όταν της είπε ο Άγιος Νικήτας ότι ο γιος της ο ένας έχει καρκίνο, και σου το είπαν, της λέει, τα άλλα σου παιδιά, να σου το πω εγώ, να σε προετοιμάσω, αλλά της λέει, αυτή η ασθένεια ου προς θάνατον Μιλιά. Παιδαγωγία Χριστού εστί. Ήρθε η μάνα μου να με δει στην Ευρύχου, μου λέει, μα ο Χάρης είναι άρρωστος πολλά και μου το είπετε. Λέω της, πού το μάθες εσύ. Είπε μου το Άγιος Νικήτας. Έχει έναν παρεκκλήσιν εκεί στα Λατσιά και πήγαινε η μάνα μου και άνεπε το καντήλι του. Κοίτανε τον Άγιον εκεί, απόγευμα, και της είπε, έλα να σου πω, ο γιος σου τάδε, της λέει, έχει δύσκολη ασθένεια, αλλά αυτή η ασθένεια ου προς θάνατον. Παιδαγωγία Χριστού εστί. Το πρώτο είναι κατάλαβα το, μου λέει. Δεν θα πεθάνει τώρα. Ακόμα ζει ο Χάρης, δόξα τω Θεώ. Αλλά το τελευταίο, παιδαγωγία Χριστού εστί, δεν το κατάλαβα, γεια μου. Λέω ότι σε επαρεχώρησε ο Θεός να έχει αυτήν την ασθένεια για να το φέρει πιο κοντά του. Πιο κοντά στο Χριστό. Αυτό σημαίνει παιδαγωγό. Οδηγώ το παιδί εις το δάσκαλο. Ο δάσκαλός μας είναι ο Χριστός. Τι είπε η Μιλιά μόλις της είπα έτσι. Χριστέ μου, ό,τι θέλεις δώσ' τα παιδιά μου. Όποια δοκιμασία θέλεις, φτάνει να έρθουν κοντά σου. Ακούτε, δεν είναι μόνο ο Λαμπαδιστής πριν 1000 χρόνια. Έχει και πολλούς στις μέρες μας που έτσι σκέφτονται. Η έννοια τους είναι η αιώνια ζωή, όχι τούτη πρόσχερη, η αμαρτωλή. Έτσι πολλά, ευλογημένα, φωταγωγημένα να έχετε και να μοιράζετε, Πάτερ μου, και φως στους προσκυνητές που έρχονται. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Της λαμπάδος το κλαίω.